αλλιεύσει και μας μεταφέρει ο Δημήτρης Σπηλιόπουλος. Σε σχέση, Δημήτρη, και πάλι καλησπέρα με τα όσα υπόθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ακριβώς έτσι είναι, λίγο αφού οι οπαδοί εξέφρασαν την αγανάκτηση και την απογοήτευσή τους για τον ντροπιαστικό αποκλεισμό στους ποδοσφαιριστές για τον αποκλεισμό από τη Λαμία στο κύπελο. Το λόγο πήρε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά κόντρα στον ασύμμετρο πόλεμο που δεχόμαστε όλη τη χρονιά και το ξέρουμε, πρέπει να ήμασταν ατσάλι και δεν ήμασταν. Σε αυτά τα μάτς μπαίνεις και προκρίνεσαι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διοίκηση και κόσμος νιώθουμε ντροπή. Έπρεπε να ήμασταν 10 φορές ατσάλι. Δεν συνάδει με την ιστορία μας αυτός ο αποκλεισμός. Κοντρά στον λυσαλαίο πόλεμο που δεχόμαστε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν χωράει καμία κουβέντα. Είναι ντροπή για τον σύλλογο. Σήμερα μαχαιρωθήκαμε. Ξέρετε ότι η διοίκηση έχει στηρίξει την ομάδα με κάθε τρόπο. Τόνισε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών στους ποδοσφαιριστές. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.